Το βιβλίο ποίησης της Γιώτας Παρθενίου θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνουν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γεννητών, η Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου, η εκδόση Ομόνια και η Θεατρική Συμπαιγνία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, απευθύνοντας κάλεσμα προς το γεννιώτικο κοινό να την παρακολουθήσει, απίφθηναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο γραμματέας της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου Χάρης Λεοντάρης, η ποιήτρια Γιώτα Παρθενίου και οι ηθοποιοί Γιολάντα Καπέρδα και Βασίλης Σιάφης, οι οποίοι και θα απαγγείλουν ποίηματα στην εκδήλωση. Θα παρουσιάσουμε τις ποιητικές συλλογές σε βιβλίο της εκλεχτής μας συμπατριώτησάς μας ποιήτριας της Γιώτας Παρθενίου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πανεπιστημιακός Ρουμάνος, ο οποίος έχει μεταφράσει και στα ρουμάνικα το έργο της, Βαλέριο Μαρντάρε. Θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας μία ποιήτρια υψηλών, θα έλεγα, προδιογραφών. Μας τιμά ιδιαίτερα το ότι είναι συμπατριώτησά μας και είναι εμπνευσμένη από τις εμπειρίες της στο λαό μέσα, από τον Δωδωναίο κυρίως λόγο, και γι' αυτό μπορώ να πω ότι όλοι όσοι παραβρεθούμε έχουμε να κερδίσουμε πολλά, μια και η Γιώτα Παρθενία αγγίζει την σύγχρονη, θα έλεγα έτσι, ιστορική μας αγωνία. Καλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας να τιμήσουν με την παρουσία της αυτή την πνευματική εκδήλωση. Το βιβλίο ποίησης εκδόθηκε στο Βουκουρέστι, στον εκδοτικό οίκο Ομόνια, της κυρίας Ελένα Λάζαρ, η οποία θεωρείται πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό πολιτισμό. Τη μετάφραση έχει κάνει ο Βαλέριο Μαρντάρε, καθηγητής ξένων γλωσσών, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μιχάη Εμινέσκου του Ιασίου, και τα ποίηματα αυτά είναι επιλογές που έκανε ο ίδιος από όλες μου τις ποιητικές συλλογές μέχρι το 2012, και πάρα πολλά από αυτά είχαν δημοσιευτεί μεταφρασμένα από το 1994 μέχρι το 2015, τελευταία μετάφραση που έγινε. Λάτρης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, είστε και έζησε και σπούδασε στα Γιάννενα με υποτροφία του Ιδρύματος Ελένης και Κώστα Ουράνη. Και αυτό είναι μια μεγάλη τιμή και για την πόλη και για την ποιήση και για το πανεπιστήμιό μας. Και την εισαγωγή, το κείμενο προσέγγισης του έργου έκανε ο δικός μας πανεπιστημιακός, Απόστολος Παπαϊωάννου, ενώ το κείμενο ως επίλογο στο έργο έκανε επίσης ένας πολύ αξιόλογος Έλληνας και Ρουμάνος, ο Ανδρέας Ράδος. Είναι τιμή για μένα που έχω αναλάβει την σκηνοθετική επιμέλεια αυτής της παρουσίασης, και ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον Γεράσιμο, το Λόλι, που έκανε τη μουσική επιμέλεια και παίζει βιολί στην παράσταση, με τον Γιάννη τον Τακούμη, που παίζει πιάνο στην παράσταση, και με τον Βασίλη τον Σιάφη, που απαγγέλει μαζί μου στη σκηνή. Επίσης, να πούμε ότι η ίδια ποιήτρια, η Γιώτα Παρθενίου, απαγγέλει μαζί μας στη σκηνή. Και είναι από τους λίγους ποιητές που πιστεύω ότι αξίζει να την ακούσεις, να απαγγέλει τα ποίηματά της. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω πάλι την Κυριακή, 9 η ώρα στα Σφαγεία. Και ήταν πολύ ωραία η εμπειρία με την κυρία Παρθενίου, η οποία είναι μια αληθινή ποιήτρια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι γράφουν, όλοι οι Έλληνες γράφουν ποιήση. Εγώ γνώρισα μια αληθινή ποιήτρια και αξίζει να έρθετε στα Σφαγεία να ακούσετε αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό.